Hello there. Καλωσορίζω τους διαδικτυακούς Jedi της ελληνικής YouTube-ικής κοινότητας. Ζητήσατε πάρα πολύ και πάρα πολλές αυτό το επεισόδιο, οπότε να το. Βλακία σας λέω, ούτως ή άλλως θα το έκανα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, αλλά πάνω απ' όλα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την σειρά Obi-Wan Kenobi που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό στο Disney Plus. Όσοι βλέπετε από παλιά αυτό το κανάλι, θα ξέρετε ότι δεν είμαι και κανένας σκληροπυρηνικός Star Wars fan. Βέβαια, αυτό με τα χρόνια έχει αλλάξει από τότε που το έχω πει. Όμως γενικά τα πράγματα όσον αφορά το Star Wars τα βλέπω αρκετά διαφορετικά. Και αυτά που βλέπω τον τελευταίο καιρό δεν τα λες και τόσο καλά. Εγώ λέω όμως να μην καθυστερούμε άλλο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω. Εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δίνεις πατώντας το κουμπί του like. Και αν είσαι καινούριο στην παρέα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Η σειρά Obi-Wan Kenobi τοποθετείται 10 χρόνια ακριβώς μετά τα γεγονότα της ταινίας Revenge of the Sith. Δέκα χρόνια δηλαδή μετά από την εφαρμογή της διαταγής 66, παιδιά, η οποία είναι η μοναδική στιγμή που όντως οι Stormtroopers πέτυχαν κάποιον. Οπότε λοιπόν από χαρακτήρες έχουμε τον Obi-Wan Kenobi, εννοείται aka Ben, έναν μέγα ανακριτή με ενσωματωμένο Bluetooth headset στο κεφάλι και τα τσιράκια του, τον Yushimitsu από το Tekken και τον θηλυκό Blade. Α ναι παιδιά, και δεν γίνεται, δεν μπορώ να παραλείψω την μεγάλη μας ατραξιόν. Την δεκάχρονη, πολύ συμπαθητική, πριγκίπισσα Leia. Medical fighter. Pleasure bunch, boring. Η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε όσοι έχετε δει τη σειρά, αλλά πρέπει, δεν είμαι σίγουρος, να είναι γεννημένη ηγέτιδα. Μιλάμε τώρα για πολύ ανεπτυγμένο εγκεφαλικά παιδάκι και πάνω απ' όλα συμπαθητικότατο. Ναι, ναι, πολύ την έχω συμπαθήσει. Πριν όμως, παιδιά, μπούμε στα βαθιά της σειράς, δεν μπορώ να μην δώσω τα credits που αξίζουν στον μέγα προφήτη Jedi που λέγεται Qui-Gon. Όπου στην prequel τριλογία κάποια στιγμή είχε πει. Promise me you will train the boy. We'll bring balance. Άρε άρχοντα, άρε άρχοντα, κρίμα να μη ζεις ρε, να δεις πόσο μέσα έπεσες. Και τώρα ναι, είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα βαθιά της σειράς Obi-Wan Kenobi. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. Λοιπόν παιδιά, τη σειρά γενικά την συνοδεύει ένα think, ότι δηλαδή οι Jedi δεν μπορούν να κρυφτούν λόγω του ηρωισμού που έχουν μέσα τους και αποκαλύπτονται από μόνοι τους. Με άλλα λόγια, θέλει ο Jedi να κρυφτεί και ο ηρωισμός να τον αφήνει. Undoing. Ο θηλυκός Blade λοιπόν διακόπτει τον Bluetooth μέγα ανακριτή και αποκαλύπτει τον Jedi που κρύβεται μέσα στο σαλούν και έχουμε για πρώτη φορά αυτό εδώ. Όπως καταλάβατε, ο μέγας ανακριτής και η τρίτη αδερφή δεν τα πάνε και τόσο καλά. Γιατί ο ένας θέλει να ανακρίνει τον Jedi που μόλις βρήκαν και η άλλη θέλει να τον σκοτώσει. Και πάνω σε αυτή την αναμπουμπούλα, παιδιά, ο Jedi καταφέρνει να ξεφύγει με αυτόν εδώ τον εκπληκτικό τρόπο. Οπ! Πού πήγε, πού είναι ρε, τον είδε κανένας? Πού να τον εδώνε ρε με αυτήν την κολπάρα που έκανε? Κατέβασε δύο ολόκληρες σκισμένες τέντες μιλάμε. Όπως σας προείπα λοιπόν, η τρίτη αδερφή, να σας πω λίγο αν σας ακούγεται περίεργο το τρίτη αδερφή, η δεύτερη αδερφή, η τέταρτη αδερφή, ότι οι ανακριτές στο σύμπαν του Star Wars έτσι φωνάζουν ένας τον άλλον, αδερφό, αδερφή και από δίπλα τον αριθμό. You are reckless. I will not warn you again. Η τρίτη αδερφή λοιπόν, η Ρίβα, θέλει οπωσδήποτε να πιάσει τον Kenobi, βασικά έχει αιμονή μαζί του. Και θέλει να τον πιάσει όχι για κανέναν έτσι απλό λόγο, για έναν σοβαρότατο λόγο. Ή όχι και τόσο, τέλος πάντων θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Και επειδή η σειρά στον τίτλο της γράφει Obi-Wan Kenobi. Πάνε οι εποχές, παιδιά, που ο Kenobi ήταν Jedi. Πάει, έπεσε έξω το επάγγελμα και τώρα το έχει γυρίσει σε πενθήμερο οκτάρο, πως κρεοπόλης να υποθέσω. Τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Του οποίου η δεύτερη δουλειά, το χόμπι του δηλαδή, είναι να κοιτάει σαν τον ειδονοβλεψία από μακριά με τα κιάλια, τον Luke Skywalker και τους θείους του. You're looking for somebody else. What are you doing here, Obi-Wan? My name is Ben. Στα ξαφνικά όμως, μέσα στη νύχτα, ο Jedi που γλίτωσε λίγο πριν από τους ανακριτές, Sky Mitty, βρίσκει τον Kenobi και του ζητάει βοήθεια.
και ο Kenobi κάνει την πάπια. Come on, please. You have no idea what I've been through. You must leave. Τι του λέει, τι θες, βοήθεια και τι πεγώ ρε. Κάνας δάσκαλος Jedi. Πάρε τώρα μαρέ από εδώ πέρα, κάνεις και φασαρία και θα μας δει και κανένα μάτι. You want my help? Take this. Και βάλ το στον... Walk into the middle of the desert and bury it in the ground. Α, εντάξει, παρεξήγησε, εντάξει, να μην σπαθάτε. You were once a great Jedi. The time of the Jedi is over. Πάνε αυτά τα μεγαλή αδερφέ, πάνε, περάσανε. Από εκεί λέει να θέλει βοήθεια. Σιγά ρε μεγάλε, εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Δεν θα σε κρεμάσουνε κιόλας. Τι θέλω και μιλάω, μωρέ. Και επίσημα, παιδιά, καλωσορίζουμε το 10χρονο ανήσυχο πνεύμα της σειράς μας, την πριγκίπισσα Λέια, την οποία πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, είναι στο δάσος. Και πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στο πού την χάνεις εδώ πέρα. There is a Jedi hiding on this planet. We need to know. Hands go first. Α, ναι ρε, είναι σαν αυτό ρε παιδιά που μας λέγαν οι γονείς μας μικροί, άμα πιάναμε κάτι που δεν ήθελαν, που μας έλεγαν θα στα κόψω τα χέρια. You have no rights here. We're not under the Empire's... Πάλι καλά που η μάνα μου δεν είχε φωτόσπαθο. You think you're droids? It's good manners. You don't need manners when you're talking to a lower life form. Αχ, η συμπάθειά μου για άλλη μια φορά ξαναχτυπά εδώ πέρα, παιδιά. Then I guess I don't need manners when I'm talking to you. Το ακούτε έτσι, ακούτε πόσο εριστική είναι η τύπισσα. Και ο άλλος δηλαδή, αγώνευτος του κερατά είναι, αλλά παιδιά, η πριγκίπισσα Λέια το πάει σε άλλο επίπεδο το πράγμα. My father says they never let you leave this planet. They don't want anybody to know about you because you're not one of us. Και αφού υπάρχει δράση, θα υπάρξει και αντίδραση. Οπότε ο ξάδερφός εστί στην λέει, αλλά παιδιά η πριγκίπισσα λέει α, δεν το βάζει κάτω, έτσι. You're scared of him. Your father. You want him to like you, so you repeat what he says. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα λόγια ακούγονται από το στόμα μιας δεκάχρονης. Never made one decision for yourself in your entire life and you never will. Ακούστε εδώ τι έβαλαν οι τύποι να πει μία δεκάχρονη χαρακτήρας. Έστω ρε παιδιά, εντάξει, το πιστεύουμε ότι ένα δεκάχρονο είναι πανέξυπνο. Δεν μπορεί όμως να είναι τόσο φιλοσοφημένο. Ρε, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση 10 χρονών κοριτσάκι ή αγοράκι τέλος πάντων να μιλήσει έτσι, να πει αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τα έλεγε ένας 50χρονος. Και αυτός ρε παιδιά ακριβώς είναι ο λόγος που δεν μπόρεσα ποτέ να συμπαθήσω το συγκεκριμένο χαρακτήρα στη σειρά. Δεν μου φάνηκε καθόλου αληθοφανή σαν χαρακτήρας, είχε τεράστια δόση υπερβολής και παιδιά, όταν λέω τεράστια δόση υπερβολής, μιλάμε, δεν είναι η πριγκίπισσα λέει αυτή, αλλά ο Prince of Persia, να δείτε! Αφού καταφέρνει και ξεφεύγει από τους απαγωγείς της με απίστευτους ελιγμούς όπως αυτός εδώ. Φοβερή! Ή αυτός εδώ. Θέλετε κι άλλο? Πάρτε! Τώρα θα σε πιάσω. Γαμώ, το πήδηξε ένα ξύλο. Εγώ δεν μπορώ να πήδηξω το ξύλο. Θα πάω το γύρω. Έλα εδώ, βρε! Αχ, δεν μπόρεσα. Είναι πολύ γρήγορη. Πού, όχι ρε γάμο το. Κοίτα να δεις που τελικά, παρόλα τα απίστευτα skill της μικρής πριγκίπισσας Λέια, την πιάσανε. Τελικά οι απαγωγείς δεν αστείευονται. Τι νομίζατε ρε, ότι οι απαγωγείς εδώ πέρα έχουν έρθει για να παίξουν? Για να παίξουν έχουν έρθει κυνηγητό, τέλος πάντων όμως. Και αυτή η απαγωγή θα είναι η αφορμή που οι γονείς της πριγκίπισσας Λέια ζητάνε από τον Kenobi να επιστρέψει στην δράση. Αλλά παιδιά έχουμε πει, ο Kenobi ακούει Jedi και βγάζει σπυριά. She needs you, Obi-Wan. It's been 10 years. I'm not who I used to be. Find someone else. Άκυρο ψαράδε σου λέει. Εγώ δεν πάω πουθενά. Βρείτε κανέναν άλλον. Μισό λεπτό να σα πω του διαθέσιμου. Εύα. Anakin Skywalker. Αλλαξοπίστησε. Mace Windu μικρός, Qui-Gon καλά πιο νεκρός δεν γίνεται, Luke Skywalker ακόμη είναι πολύ μικρός αυτός, Yoda αυτοεξόριστος και παππούς, ναι. Τελικά δεν υπάρχει άλλος, θα έρθω εγώ. Οι γιοτάδες απαγωγής της Λέια λοιπόν, παρόλο που την έδεσαν, δεν την έψαξαν να δουν αν έχει κάτι πάνω της, οπότε το ρομπότ το οποίο το έχει ονομάσει Λόλα βγαίνει έξω και πάει να τη λύσει, αλλά... Τι έκανες εκεί, βρε γουρούνι! Χάλασες τη Λόλα, βρε κερατά! Μιλάμε τώρα σε αντιπάθησα κι εγώ επισήμως, Ναι, τώρα σε αντιπάθησα! Ποια πριγκίπισσα λέει και αηδίες! Τη Λόλα δεν θα την ξαναπειράξεις! Τη Λόλα! Και ξαφνικά, παιδιά, η σειρά μας μετατρέπεται σε Blade Runner. Αφού ο Kenobi πηγαίνει σε έναν cyberpunk πλανήτη με το όνομα Dayu για να βρει την μικρή Λέια. You want some spice, old man? Here.
That one's free. Και σε ακριβώς αυτό το σημείο, παιδιά, η σειρά επιβεβαιώνει ότι έχει να κάνει μια επιστημονική φαντασία, γιατί στην πραγματικότητα κανένα βαποράκι δεν θα σου δίνει free stuff. Με τα πολλά, λοιπόν, ένας πιτσιρικάς πηγαίνει τον Obi-Wan Kenobi σε έναν Demek Jedi για να τον βοηθήσει. Αυτός τον παίρνει χαμπάρι, οπότε τι κάνει, τον βρίζει και φεύγει. You're gonna help me find this girl I'm looking for. Yeah, I'll do it. Όχι, θα τον εμπιστευτεί για να τον πάει στη Leia. Και ο Kenobi, παιδιά, για λίγο μετατρέπεται σε Heisenberg. Και με αυτή την κάκιστη CGI έκρηξη καταφέρνει τελικά να μπει στο σημείο που έχουν τη μικρή Leia κρυμμένη, αλλά... I didn't know the Jedi could bleed. Τον φτιάχνουν κορόιδια απαγωγής. Κοίτα να δεις, οι οποίοι απαγωγής, παιδιά, φτιάχνονται με πολύ περίεργα πράγματα. Τωχ, τι μπουνιά ήταν αυτή, Θεέ μου! Τωχ, πω, ρίχνω μπουνιά και τρελαίνομαι, δεν μπορώ! You're not a Jedi anymore, Kenobi. Τι του είπες, ότι δεν είναι Jedi? Τώρα θα σου δείξει αυτός. Θα δεις τι κολπάρα θα κάνει για να ελευθερωθεί. Everybody bleeds. Ενώ, παιδιά, τον Obi-Wan Kenobi τον κρατάνε δύο άτομα και τον σημαδεύουν στο κεφάλι με δύο όπλα, αυτός μπορεί και κινείται άνετα, βγάζει το ναρκωτικό που είχε στην τσέπη του και το πετάει κάτω στο πάτωμα. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται όλοι καλά και καταφέρνει και ξεφεύγει. Ρε εσείς εκεί στην Disney, είπαμε εντάξει σεναριακές εκπτώσεις, αλλά εδώ μέχρι τώρα έχουμε Black Friday. Τι να σας πω, σειρά για τον Kenobi είναι, ρε παιδιά, για έναν πολύ ιστορικό χαρακτήρα, για έναν από τους πιο ιστορικούς χαρακτήρες που έχουν περάσει από την κινηματογραφική ιστορία. Τι πρόχειρο δουλειές είναι αυτές, ρε! Ρε, λίγο σεβασμός, ντροπή! Α, και για να μην το ξεχάσω, αυτούς εδώ τους απαγωγείς τους έχει βάλει να απαγάγουν την μικρή Λέια η Ρίβα, έτσι. Σημαντικό. Wait. Τι βάλατε να κάνει 10 χρονών παιδί, βρε γιδοβοσκή? Ρε, το βάλατε να επιτεθεί στον Kenobi. Για να μην σχολιάσω δηλαδή ότι πάλι έχει ελευθερωθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν είναι 10 χρονών, ο John Wick είναι. Α, και μια και είπα John Wick. I want every low life and bounty hunter on this planet to know Kenobi is here. Τι υπόθεση και το John Wick 3, ρε παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι. Επίσης, το John Wick 3 είχε και cyberpunk αισθητική, έτσι. Ρε σενεριογράφη. Ντροπή. We're farmers from Tall and you're my daughter. Granddaughter, maybe. What? Nothing. Είπε στον Kenobi μικρή Leia που έχει για θετό πατέρα αυτόν. Τουλάχιστον, ρε παιδιά, αν είναι να κάνετε αστεία με την ηλικία του Kenobi, να έχουν και μια βάση. Γιατί ο McGregor και είναι και φαίνεται κιόλας ο άνθρωπος 16 χρόνια μικρότερος από τον Jimmy Smith που παίζει τον γερουσιαστή Οργάνα και θετό πατέρα της πριγκίπισσας Leia. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι έχει τον Ben? Δηλαδή πως πρέπει να είναι το όνομα ενός Jedi? Εγώ δηλαδή με το όνομα Θωμάς πάλι δεν μπορώ να γίνω Jedi. Δεν κατάλαβα τι είναι Jedi, τραγουδιστές και θέλουν ψευδόνυμο? Μετά μου αναρωτιέστε γιατί ο Ben Solo έγινε... Τέλος πάντων, δεν λέω παραπάνω, μη σποιλάρω κανένα ξόφαλτσα. Με τέτοιο ρατσισμό στα ονόματα, το παιδί αλλαξοπίστησε, τι να κάνει. You think the less you say, the less you give away. How old are you? 50. 10. Ρε, καμουφλαρισμένη 50χρονη να σου λέω. Don't sound like you're 10. Εντάξει ρε, για να πει τα ίδια λέμε. Εν τω μεταξύ, τι ρωτάς πόσο χρονών είναι, ρε? Εσύ τη μάνα της σχεδόν την ξεγέννησες. What is that? You did lie. That's what you were hiding. You're the reason I'm here. Και επειδή, παιδιά, η σειρά δεν μας έδωσε αρκετή Prince of Persia Leia πιο πριν, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Για να δούμε ξανά τις ικανότητες της καμουφλαρισμένης 50χρονης. Leia! No! Leia! No! Leia, wait! Όχι ρε γαμώτο, μα είναι τόσο γρήγορη. Σε καταλαβαίνω ρε Kenobi, δείτε ξανά παιδιά λίγο. Ρε, εγώ όταν παίζω κυνηγητό με τη 10χρονη ανιψιά μου, τόσο πολύ δεν προσποιούμε. Άμα περάσω από τόσο κοντά, την πιάνω. Η Ρίβα, παιδιά, ως άλλος Batman, στέκεται πάνω στις ταράτσες, στα σκοτάδια του Νταγιού και περιμένει μέχρι να δει κάπου να γίνει σαματάς. Και μόλις δει, παιδιά, το σαματά, ξεκινάει αμέσως το Force Parkour. Καλά, εντάξει, τώρα την κάτσατε. Από στιγμή σε στιγμή έρχεται η Ρίβα. Α, ακόμα σκαρφαλώνει αυτή. Τώρα όμως έρχεται να κάνει λίγες ανούσιες κολοτούμπες ακόμα και θα σας δείξει αυτή. Θα δείτε τι θα πάθετε. Oh, no!
Πάρα πολύ όμορφη σκηνή αυτή εδώ, παιδιά. Τα όμορφα πρέπει να λέγονται. You really are a Jedi. We need to move. Ναι, ναι, γρήγορα φύγετε γιατί έρχεται η Ρίβα. Αυτή που είναι, ρε, ακόμα να φτάσει. Ρε, ακόμα παρκούρ κάνει αυτή. Λογικό, με τόσες ανούσες κολοτούμπες θα χάθηκε ηλίθεια. Εντάξει, και εφόσον είδαμε τον Obi-Wan Kenobi να παίζει εκπληκτικά κυνηγητό, ήρθε η ώρα να τον δούμε να παίζει και εκπληκτικά κρυφτό. Lord Vader will be pleased. You didn't know. He's alive, Obi-Wan. Και αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, παιδιά, είναι που Obi-Wan Kenobi καταλαβαίνει ότι 10 χρόνια πριν είχε να κάνει μία μόνο δουλειά και δεν την έκανε σωστά. Έναν μόνο, ρε! Έναν έπρεπε να είχε σκοτώσει πριν 10 χρόνια και όλα αυτά ίσως θα τα είχαμε γλιτώσει. Αλλά όχι, έπρεπε να κάνει μισές δουλειές. Sister, I can stand the reek of your ambition no longer. Σκάει όμως ευτυχώς, παιδιά, το ζωντανό Bluetooth και κόβει το βήχα της τρίτης αδερφής. Ή και όχι, προχωράμε. Άμα στο μέλλον κάνεις καμιά κολοτούμπα λιγότερη, κάτι μπορεί να γίνει. Προς το παρόν, παιδιά, θα μας εξηγήσει ο δάσκαλος Kenobi το πώς είναι το συνέστημα όταν χρησιμοποιείς τη δύναμη. Have you ever been afraid of the dark? How does it feel when you turn on the light? I feel safe. Yes, it feels like that. Πάρα πολύ ωραία παρομοίωση αυτή εδώ. Και τα χρειάζονται, αλλά και τα γουστάρω πάρα πολύ, παιδιά, αυτά τα ωραία πραγματάκια στις ταινίες και τις σειρές, που δηλαδή με μία μόνο φράση ο θεατής καταλαβαίνει λίγο περισσότερα για την σειρά που βλέπει, για την ταινία που βλέπει και δένεται και λίγο παραπάνω με τον χαρακτήρα. Lola, you fixed her. Άτσα, ο Μπαίνω Μάστορας. Μπαίνω Μάστορας. Όλο μας ωραίνει. This is where he told us to come to. Maybe it was a lie. Knew it. I never should have trusted him. Μαντέψτε, ο The Mech Jedi δεν τους τα είπε καλά τελικά. Οπότε, κατά λάθος εντελώς, πετυχαίνουν ένα περαστικό και τους παίρνει μαζί στην καρότσα. Φοβερή τροπή, παιδιά, που δεν περίμενε κανένας, ειδικά Obi-Wan Kenobi. Ο δρόμος παρακάτω είχε μπλοκ από Stormtroopers. Not a lot of reasons to be in the outpost today. Where are you headed? Άδεια και δίπλωμα του λένε το Obi-Wan. Αυτός όμως, επειδή τα έχει ξεχάσει το διαστημόπλιο, για να αποφύγει την κλίση. Περάστε τα στην εφορία, ρε κουφάλι, θα μας σβαστάει, λέει. I'm putting it down. Just let it go. Full Far West vibes, τα γουστάρω πάρα πολύ, παιδιά, κάτι τέτοια, γι' αυτό και λάτρεψα με την πρώτη ματιά τη σειρά Mandalorian. Kenobi, μπορείς απλά να περάσεις από τα πλάγια, αδερφέ. Οι μπάρες είναι για τα οχήματα. Okay. Αυτός τώρα είναι Obi-Wan Kenobi, έτσι. Τι να πω, ρε παιδιά, τα συμπεράσματα δικά σας. Όχι, ρε γαμότο, τους πιάσανε. Τους πιάσανε ενώ περπατούσαν στη μέση του δρόμου. Πίστευτο. Put your head down. Τι και... Α, εμφανίζεται μια επαναστάτρια με στολή αξιωματικού αυτοκρατορικού και σώνει την κατάσταση. Η οποία ονομάζεται Τάλα για όποιον ενδιαφέρεται. Και φτάνουμε επιτέλους στο σημείο που θα δούμε σε δράση το φόβητρο του σύμπαντος του Star Wars, κυρίες και κύριοι, τον Darth Vader. Ο οποίος σκοτώνει αθώους χωρικούς που απλά του κοιτάνε. Αυτό θα πήρε μεγαλείο, αυτό θα πει φόβητρο. Τώρα ρε παιδιά, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Θα το πω και ας φω επίθεση. I don't care. Δεν με νοιάζει στα ελληνικά, μεταφράζω γιατί δεν ξέρει. Ο Darth Vader είναι ο πιο ανούσια χαϊπαρισμένος κακός στην κινηματογραφική ιστορία. Και θα το αιτιολογήσω. Δεν τον φοβήθηκα, δεν τον φοβάμαι και δεν πρόκειται να τον φοβηθώ ποτέ. Πολύ απλά, γιατί δεν έχει κάνει και κάτι για να τον φοβάσαι. Πάντα όμως, το μόνο που κάνει είναι να περπατάει, να δίνει διαταγές και να πνίγει αθώο ή σαφώς πιο αδύναμο κόσμο από αυτόν, με το φως. Και δίνει και διαταγές, τις οποίες διαταγές του τις έχει δώσει άλλος. Μόνο λέει, κάνει δηλώσεις και ποτέ αυτές τις δηλώσεις δεν τις κάνει πράξη. Πάντα βάζει άλλους για να κάνουν μία δουλειά, τους τη λέει που αποτυγχάνουν και μετά που πηγαίνει αυτός για να κάνει τη δουλειά που απέτυχαν οι άλλοι που τους την είπε, αποτυγχάνει κι αυτός! Πάντα! Δεν ξέρω τι γίνεται στα βιβλία Star Wars ή στις σειρές, τις animated που έχουν βγει, πουχού, το Clone Wars,
Αλλά στις live action σειρές και ταινίες ο Darth Vader είναι full αποτυχημένος κακός. Φοβερό origin story, ναι, το παραδέχομαι. Ο εκλεκτός Jedi που τελικά καταλήγει να γίνεται το εντελώς αντίθετο. Φοβερό design, ναι, το παραδέχομαι και αυτό. Φοβερό main theme, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις αυτό. Αλλά παιδιά, και φοβερά κακογραμμένος σεναριακά. Έχω φτάσει 33 και ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει τόσο hype με αυτόν τον χαρακτήρα. Πραγματικά, δεν κάνει τίποτα το διαφορετικό από ό,τι κάνει κάθε τσουτσές της αυτοκρατορίας. Και καλά, η δύναμη είναι πιο ισχυρή μέσα του. Και αφού ο τύπος αποτυγχάνει συνεχώς. Τώρα μην τα πιάσω όλα αναλυτικά. Ξέρετε όλοι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι έχω δίκιο σε αυτό που λέω. Όποια μάχη και να έχει δώσει ο Darth Vader, ή την έχει χάσει, ή με κάποιον τρόπο ο αντίπαλός του έχει καταφέρει και ξεφύγει. Τι να πω, ίσως στέει η εποχή που βγήκε αυτός ο χαρακτήρας και τρελάθηκαν όλοι, μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Ο μοναδικός Star Wars κακός που αξίζει να τον φοβάσαι είναι ένας και λέγεται Palpatine. Και δεν τον φοβάσαι λόγω της δύναμής του, που έχει και αυτός απίστευτη δύναμη, αλλά λόγω του μυαλού του. Πολύ ωραία! Και τώρα που τα είπα και ξεθύμανα, μπορείτε άνετα να κάνετε εσείς τη δουλειά σας κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι όμορφα και ωραία μάχη Obi-Wan Kenobi και Vader. What have you become? I am what you made me. Κανονικά έπρεπε να ήσουν νεκρός, αλλά τέλος πάντων, είπαμε, μισές δουλειές ο Μπενάκος. The years have made you weak. Πρώτο άξιου σχολιασμού εδώ, παιδιά, είναι η μουσική. Που γενικά στη σειρά, εντάξει, δεν τη λες κακή, τη λες αδιάφορη. Εκτός βέβαια ελαχίστων στιγμών, όπως αυτή εδώ που πραγματικά δίνει πόνο. Δεύτερο άξιο σχολιασμού, παιδιά, είναι τα φωτόσπαθα σε αυτή τη σειρά που πραγματικά μόνο εμένα μου φαινόντουσαν περίεργα. Είναι η πρώτη φορά που τα έβλεπα πιο πολύ σαν φωτοσωλήνες παρά σαν φωτόσπαθα. Για να το πω κι αλλιώς, πιο ωραία έμοιαζαν τα φωτόσπαθα στην ταινία του 1977. Α, ευχαριστώ ρε Βέιντερ. Αυτό λέω κι εγώ τόση ώρα. Με άφησες να καώ, μωρή κουφάλα δάσκαλε. Τώρα θα το πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα, του λέει. Να το, το είδατε πάλι. Άρχισε τις δηλώσεις και δεν θα κάνει τίποτα από αυτά που είπε, δείτε. Bring him to me. Όχι. Αποκλείεται. Τώρα ναι, εξηγείτε. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, παιδιά. Ο Darth Vader, για άλλη μία φορά, δεν τελειώνει τη δουλειά που έχει να κάνει. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον. Unfortunately, they couldn't make it, but I'll take you from here. Και επειδή η σειρά μάλλον έχει εγκλωβιστεί σε μία χρονική λούπα, ξαναβλέπουμε και πάλι την πριγκίπισσα Ελένη να την απαγάγουν και να την ανακρίνει η τρίτη αδερφή. Ρε, ανακρίνει 10 χρονών κοριτσάκι. Ρε, στο τρελή, ρε. Και δεν θα το πιστέψετε, μετά Obi-Wan πάει και τη σώζει ξανά. Και σε όλο αυτό που περιέγραψα, άξια αναφοράς είναι μόνο αυτή εδώ η σκηνή. Get her out of here. I'll hold it. Obi-Wan κρατάει με το force το τζάμι για να μην σπάσει και μπει μέσα το νερό, αλλά μόλις ανοίγουν οι αυτοκρατορικοί, ρε παιδιά, δεν λέω, πολύ ωραία ιδέα, αλλά βάλτε και λίγο νεράκι να περνάει από την πόρτα πριν κλείσει. Δηλαδή, τι προσπαθείτε να μας πουλήσετε, ότι και καλά έκλεισε την τέλεια στιγμή η πόρτα? Ναι, το ξέρω τώρα, λεπτομέρειες είναι αυτές, αλλά τα έχουμε πει ρε παιδιά, αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν και τη διαφορά. Και στη σειρά έχουμε παίξει κυνηγητό, έχουμε παίξει κρυφτό, ήρθε η ώρα να παίξουμε και πετροπόλεμο. Όχι ρε γάμο, το πέθανε ο Wade! Ποιος είναι ο Wade ρε παιδιά? You were born what the feet would bring. Να το, τι σας είπα, ο Vader για άλλη μια φορά κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Δηλαδή να πνίγει συμμάχους με το Force που απέτυχαν λίγο πριν. Εν τω μεταξύ και αυτός λίγο πριν απέτυχε, αλλά γι' αυτόν δεν μετράει γιατί είναι το φόβητρο.
Βέιντερ, ας την κάτω ρε μπρο. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας μόνο που κάνει δουλειά σε αυτή την κολαυτοκρατορία, είναι η Ρίβα. I put a tracker on the ship. It seems I have underestimated you. Εντάξει, έλα, ας το παραδεχτούμε όλοι ότι όλοι οι υπόλοιποι εκεί μέσα είστε σαν μονιμάδες στο στρατό. Απλά βάζετε τους άλλους να κάνουν τις δικές σας δουλειές. Η Λούλα λοιπόν έχει πάνω της εντοπιστεί, AKA για όποιον δεν κατάλαβε, κοριό. Αλλά παιδιά, τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό flashback. Ah, there you are. Τι έχετε κάνει κύριε, είστε καλά? Γιατί έχετε βάλει τον 41 ετών Κρίστενσεν να παίζει το 19χρονο μαθητή? Και άντε και τον βάλετε τον άνθρωπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Το de-aging, τι έπαθε? Το κατεβάσατε σπασμένο το πρόγραμμα που το κάνει? Άμα άρχισε να κάνει τσιγκουνιές και η Disney, πάει, χαθήκαμε όλοι. Στα καταφύγια, όλοι στα καταφύγια. Hodja, what are you doing here? I had nowhere else to go. Α, για έλα εδώ εσύ Μωρίς Αλούφα. Obi-Wan, πάτα του μια σφαλιάρα που σας άφησε στα κρύα του Λούτρου πριν. Right after I saw you, I got into a fight with that scary lady inquisitor. Now I'm wanted by the Empire. Ο τύπος μιλάει μόνος του, δείτε. So now I know what it feels like being a real Jedi. It's not easy. Δεν είναι δικό μου μοντάζ αυτό. Όντως, ο Obi-Wan ρωτάει κάτι στην αρχή και μετά το παίρνει σε ρί ο άλλος. This place is a good business opportunity though. Μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω σε live action οτιδήποτε ακριβής αναπαράσταση NPC σε video game. That transport, I need to get it back to Alderaan. Once we get all these people out of here, I'll do whatever you want. Ακούστε λοιπόν πώς έχει εδώ η φάση. Όλη αυτή τώρα εκεί πέρα, όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να μπει γρήγορα μέσα στο διαστημόπλαιο και να την κάνει πριν μπει μέσα εκεί η αυτοκρατορία. Όμως... η Λόλα, εκτός από πομπού ανέβρεσης τοποθεσίας, λογικά έχει και remote control. Γιατί σαμποτάρει τις εγκαταστάσεις, κλείνει την οροφή, τους εγκλωβίζει όλους μέσα, όσο ο Βέιντερ, για άλλη μια φορά, έχει βάλει άλλους να κάνουν τη δική του δουλειά. Πόσο λοιπόν η Ρίβα πολιορκεί την πόρτα για να μπει μέσα, ή από μέσα, δεν φαντάζεστε τι κάνουν. Αφήνουν τη 10χρονη πριγκίπισσα Λέια να επισκευάσει τη χαλασμένη οροφή, γιατί λέει δεν χωράει άλλος εκεί μέσα. Πράγμα που αυτομάτως σημαίνει πως, άντρε παιδί μου, σπάσω διάλογο στο ποδάρι του και χαλάσει αυτή η οροφή. Μόνο εάν έχεις ένα 10χρονο μπορείς να την επισκευάσεις. Αλλιώς δεν χωράει κανένας άλλος, μένεις και πάντα εκεί. I'm going to need a ladder. Φέρτε μου μια σκάλα, λέει ρε. Ένα κατσαβίδι και ένα 14 γερμανοπολίγωνο. Άντε ρε, τι με κοιτάς μωρή πριγκίπισσα, τελείωνε. You knew who Vader was. Vader would have kept that hidden. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για το plot twist της σειράς. The night of Order 66, you were a youngling. That's how you knew you saw him. Πολύ ωραία σεναριακή πινελιά αυτή εδώ, παιδιά. Πραγματικά δίνει άλλη γοητεία στην όλη φάση. Βέβαια, φτάνει να δούμε πώς θα εκμεταλλευτεί όλο αυτό στη συνέχεια σειρά. Where were you while he was killing my friends? Why didn't you stop him? Why didn't you save us? Γιατί δεν το ήξερε? Το έμαθε αφού έγιναν όλα αυτά. Ρε Ρίβα, δεν έχεις δει τα prequel? Ρε Κενόμπι, πες και εσύ καμιά κουβέντα. I don't need your help. Μούγκα στη στρούγκα, παιδιά, ο Obi-Wan Kenobi. Είναι σε φάση που να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Μα, αφού μπορούσε τόση ώρα να την ανοίξει την πόρτα τόσο εύκολα, τι είχε βάλει τους άλλους και πυροβολούσαν μία ώρα? Τι ρωτάω κι εγώ τώρα? Σε άλλα νέα, στην συνέχεια έχουμε μια ανούσια θυσία της Τάλα, η οποία έχει βγει από τα EEC The Batman, γιατί κάθεται και τρώει μια βόμβα στη μούρη αντί να την πετάξει. Εντάξει, και εννοείται ότι στο τέλος θα σκάσει ο Βέιντερ. Ναι, ναι, ναι! Αυτή είναι σκηνή Βέιντερ! Ναι! Τέτοια δείξτε μου αν θέλετε να τον φοβάμαι! Ο Βέιντερ λοιπόν κατεβάζει με το Force κάτω ένα διαστημόπλαιο και αρχίζει και το ξεφλουδίζει σαν μπανάνα. Και ενώ έχει σηκωθεί πάνω και πανηγυρίζεις που επιτέλους βλέπεις μια badass Βέιντερ σκηνή, ένα άλλο διαστημόπλαιο σηκώνεται και φεύγει και ο Βέιντερ απλά το κοιτάει. Τι καλή κύριση να το κατεβάσει και αυτό με το Force, απλά το κοιτάει. Και εδώ, παιδιά, είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχω με το Star Wars σύμπαν. Αυτή η ρημάδα, η δύναμη, τελικά
Πώς λειτουργεί? Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή? Δεν μπορείς γιατί κουράζεσαι μετά από λίγο. Είναι ανάλογα το άτομο. Ο Βέιντερ, ας πούμε, δεν φαίνεται να έχει θέμα. Τη χρησιμοποιεί τη δύναμη όποτε γουστάρει. Αλλά εδώ, γιατί δεν σταμάτησε το άλλο διαστημόπλοιο και έμεινε να το κοιτάει σαν χάνο. Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι και εδώ? Ο Ντάρθ Βέιντερ για άλλη μια φορά άφησε μια δουλειά μισή. Τι βρε φελαδούρα, πρέπει να ανοίξεις από πριν το φωτόσπαθο και να βγάλεις και κραυγή πριν επιτεθείς και να μην το ανάψεις κατευθείαν μέσα του. Α, τώρα μπορεί και χρησιμοποιεί για την πλακάρα του ξανά το Force of Vader. Δεν έχει πρόβλημα. Πάντως εδώ το δίκαιο να το πούμε έτσι, φαίνεται το πόσο δυνατός είναι ο Βέιντερ αφού την ρίβα την έχει για την πολύ πλακάρα του. Και τι λέει το τι κάνει ο Βέιντερ, τη σκοτώνει την ρίβα. Hello, third sister. Ου! Αυτός τι έγινε ρε, αναστήθηκε! Αυτόν δεν τον σκότωσε οι άλλοι στα πρώτα επεισόδια. Είναι παιδιά αυτός ο γνωστός νόμος στις ταινίες και τις σειρές, αν κάποιον δεν τον δεις ψόφιο, δεν είναι επίσημα ψόφιος. We will leave you where we found you. Αν δεν τη σκοτώνει, την αφήνει εκεί πέρα να σέρνεται. Χωρίς λόγο. Απλά για να συνεχίσει να υπάρχει στη σειρά. Για να μπορέσει να συρθεί στο χώμα που κατά λάθος έπεσε ο Holo Projector του Obi-Wan, που μέσα εκεί υπήρχε το μήνυμα του Οργάνα που του λέει ότι ο μικρός Luke είναι στον πλανήτη Tatooine. Και επίσης, για κάποιο λόγο, η Ρίβα συνεχίζει κανονικότατα τη σταυροφορία της και πάει στον πλανήτη Tatooine για να σκοτώσει τον μικρό Luke Skywalker. Εν τω μεταξύ, το Holo Projector του Obi-Wan δεν το είδε κανένας άλλος από τους καμιά κοσαριά νοματέους που ήταν λίγο πριν εκεί. Το είδε μόνο η Ρίβα. Ο Βέιντερ λοιπόν καταδιώκει με το τεράστιο διαστημόπλοιό του το διαστημόπλοιο που μέσα έχει τους αντιφρονούντες, τους επαναστάτες να τους πούμε αλλιώς. Ο Obi-Wan όμως φεύγει με ένα άλλο διαστημόπλοιο και παιδιά, ο Darth Vader κάνει μια κίνηση μάταια. Follow Kenobi. Αντί να ακολουθήσει το διαστημόπλοιο που έχει όλους τους επαναστάτες μαζί, ακολουθεί τον Obi-Wan Kenobi. Όλο το διαστημόπλοιο, το μεγάλο, ακολουθεί τον Obi-Wan Kenobi. Το έχουμε, το πιάσαμε το concept. Προχωράμε. Prepare my ship. I will face him alone. Άρα γιατί δεν πήρες εξ αρχής το δικό σου διαστημόπλοιο να κυνηγήσεις τον Obi-Wan Kenobi και να αφήσεις τους άλλους να κυνηγήσεις τους επαναστάτες? Ρε παιδιά, μετά φταίω εγώ για αυτά που είπα πιο πριν για τον Vader. Have you come to destroy me, Obi-Wan? I will do what I must. Α, άντε μπράβο. Κάντο τώρα τουλάχιστον γιατί την προηγούμενη φορά δεν. Ρε παιδιά, το βλέπετε που το φωτόσπαθο είναι σαν φωτοσωλήνα. And that is why. Will always lose. Βέιντερ, δεν θέλω να στο χαλάσω ρε μπρο, αλλά μία φορά έχασε και αυτή παίζεται. Και παίζεται γιατί είχε χάσει τις δυνάμεις του. Αλλιώς, όπου σε βρει, τρένο σε πάει. Τώρα μην λέμε και ότι θέλουμε. Και βαρεθήκατε κυρίες και κύριοι τις μάγες με φωτόσπαθα. Ας βάλουμε λίγο ακόμη πετροπόλεμο, μωρέ. Και τώρα πάνε κρύψου σε καμιά γωνία, μωρή μαυροφορεμένη. Έρχεται ο δάσκαλος για το τελευταίο μάθημα. Λέγεται... Σωστός Πετροπόλεμος. Γιατί σε είδε πριν ότι δεν το κάνει σωστά. Ακούστε εδώ ηχητικά εφέ ρε παιδιά. Παίζει από πίσω η επικούρα του αιώνα και τα ηχητικά εφέ που ακούγονται είναι λες και βαράνε βότσαλα σε ξύλο. Θα ήταν τέλειο τώρα να χωριζόταν το κεφάλι του Άνακιν στα δύο. Δεν γίνεται βέβαια γιατί ζει στις επόμενες ταινίες, αλλά... Ω! Όπαρε! Ζει στις επόμενες ταινίες. Άρα αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι... Άνακιν. Άνακιν's gone. I am what remains. I'm sorry, Άνακιν. For all of it. Παρένθεση, πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή εδώ, παιδιά. Η καλύτερη σκηνή της σειράς. Είναι η σκηνή που αξίζει να δεις όλη την υπόλοιπη σειρά μόνο και μόνο για να φτάσεις εκεί. Goodbye, Darth. Obi-Wan! Obi-Wan αφήνει τον Darth Vader για δεύτερη φορά ζωντανό και σκόρεται και φεύγει. Δηλαδή, επαναλαμβάνει το ίδιο ακριβώς λάθος 10 χρόνια μετά ο ίδιος άνθρωπος που λίγο πριν σε αυτή τη σειρά είπε I have to face him, master, whether he dies or I do. This ends today.
Και δεν το τελειώνει, αφήνει και πάλι τη μεγαλύτερη απειλή στο γαλαξία ζωντανή. Ναι, το ξέρω ότι ο Darth Vader είναι ζωντανός στην original τριλογία, αλλά ρε παιδί μου, φέρ το μου κάπως αλλιώς. Μην τους βάζεις να κάνουν δηλώσεις τις οποίες δεν θα τις κάνουν πράξεις ποτέ. Και δεν πιστεύω να έχει ξεχάσει κανένας το καλό μας το κορίτσι, ε! Ή μάλλον, το κακό μας το κορίτσι. Η Ρίβα, κυρίες και κύριοι, δεν σκοτώνει τελικά τον Λουκ. Το περιμένατε? Ε, φυσικά και το περιμένατε. Ποιος απογοήτευσε, ρε, τι λέει? You haven't failed them by showing mercy. You have given them peace. You have honored them. Τα υπόλοιπα παιδάκια εννοεί που σκότωσε ο Άνακιν. Πήγε να αποδώσει φόρο τιμής στα σκοτωμένα παιδάκια, σκοτώνοντας ένα άλλο παιδάκι. Ε, πάτε καλά! Δεν θα με τρελάνετε σε μένα! Have I become him? Ναι, και οι δύο κάνετε μισές δουλειές. Ουχ, μόλις τώρα τη συνειδητοποίησα ότι ο Darth Vader, όσο ήταν ακόμα Anakin Skywalker, ούτε όλα τα παιδάκια Jedi δεν σκότωσε. Το ένα τ' άφησε ζωντανό και αυτό ακόμα μισό το έκανε. No. You've chosen not to. Who you become now. That is up to you. Και η Ρίβα σετάρεται ως ο χαρακτήρας που θα είναι σύμμαχος του Kenobi στην δεύτερη σεζόν της σειράς. Γιατί ναι, θα βγει δεύτερη σεζόν. Και όχι μόνο δεύτερη, θα βγει και τρίτη, γιατί όπως είπε ο συγγραφέας της σειράς Obi-Wan Kenobi, το σενάριο είχε γραφτεί για τριλογία ταινιών. Και η πρώτη ταινία από αυτή την τριλογία έσπασε σε 6 επεισόδια για να γίνει η πρώτη σεζόν της σειράς Obi-Wan Kenobi. Άρα αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη ταινία θα γίνει δεύτερη σεζόν και η τρίτη ταινία τρίτη σεζόν. Εκτός κι άμα τις σπάσουν σε περισσότερα επεισόδια, δεν ξέρω. You seem agitated, my friend. He will not obey me again. Καλώς τον Palpatine τον Θεό! Αγαπημένος μου χαρακτήρας, παιδιά, αλλά και ηθοποιός. Όμως δεν είμαστε εδώ για αυτά. Θέλω να τονίσω ότι το main theme, το ιστορικό main theme του Darth Vader, μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί σχεδόν καθόλου στη σειρά. Δεν ακούστηκε ούτε όταν ο Darth Vader σταμάτησε με το Force και κατέβασε κάτω ένα ολόκληρο διαστημόπλιο. I serve only you, my master. Και επιλέγει να το παίξει τώρα η σειρά που ο Darth Vader έχει ταπεινωθεί εντελώς από τον Obi-Wan. Λίγο πριν, ο άλλος το ξεπάτωσε, του πέταγε πέτρες, του έκοψε το κράνος στα δύο, τον άφησε μισοπεθαμένο και έφυγε και τώρα έχουν το θράσος να παίξουν το main theme του. Ρε εσείς, αυτό είναι ιεροσιλία. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που σας είπα την άποψή μου για τον Vader, ντρέπομαι. Princess Leia Organa, you are wise, discerning, kind-hearted. These are qualities that came from your mother. Αυτή εδώ η σκηνή, παιδιά, επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της σειράς, ο αποχαιρετισμός δηλαδή του Obi-Wan και της Leia. But you're also passionate and fearless, forthright, and these are gifts from your father. Ο οποίος, παρόλο που έχει καταντήσει όπως έχει καταντήσει ο πατέρας της, δεν της λέει κανέναν κακό λόγο για αυτόν. Και τα καλά λόγια που λέει, παιδιά, τα εννοεί ο Obi-Wan εδώ πέρα. Δεν τα λέει για να τα πει. Και θέλω να κλείσουμε, παιδιά, ωραία και θετικά με τις δύο αγαπημένες μου Star Wars φράσεις. Η μία είναι αυτή. Goodbye, princess. May the force be with you. Και η δεύτερη, όπως τα καταλάβατε και από το intro, είναι αυτή. Hello there. Και η πρώτη σεζόν της σειράς Obi-Wan Kenobi, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Συμπεράσματα. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα project που, σε αντίθεση με την σειρά Mandalorian, ας πούμε, που λατρεύω, περιορίζεται πάρα πολύ από τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Αλλά ρε παιδιά, νομίζω ότι μπορούσατε να κάνετε κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Δηλαδή, δεν αρμόζει σε μια σειρά που λέγεται Obi-Wan Kenobi να έχει σενάριο από σειρά που παίζεται μεσημέρι σωστά. Δεν είναι για πέταμα η σειρά, δεν λέω αυτό, αλλά ρε παιδιά, δεν δικαιολογείται μια σειρά η οποία εκπροσωπεί το Star Wars franchise, ένα από τα ιστορικότερα, βασικά για μένα το ιστορικότερο κινηματογραφικό franchise που έχει βγει ποτέ, να έχει τέτοια προχειροδουλειά. Επίσης θα το ξαναπώ, είναι το πρώτο Star Wars project και μέσα σε αυτό που λέω βάζω και τα video game Star Wars που έχει αδιάφορη μουσική. Με μια μικρή εξαιρεσούλα να αποτελεί το main theme της σειράς Obi-Wan Kenobi, το οποίο το έχει γράψει ο John Williams. Αλλά και πάλι
δεν ξετρελάθηκα. Ήταν απλά decent. Συγγνώμη, Τζον. Θα ευχηθώ λοιπόν για το μέλλον να μας βρει με περισσότερες Mandalorian style σειρές και με λιγότερες Obi-Wan και Kenobi style σειρές. Γιατί όσο και να βαράτε στην νοσταλγία, αυτό που πάντοτε μένει στο τέλος είναι το καλό. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας από κάτω και θέλω σε αυτό εδώ το βίντεο να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας Star Wars project. Γενικά, από σειρές, από ταινίες, από βιντεοπαιχνίδια, από τα πάντα. Έχω τεράστια πορεία να δω τι θα μου γράψετε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, may the force be with you.